Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, σήμερα και αύριο. Επίσης, να πούμε ότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Μυρτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες πρώτα από τα δυτικά, ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, φτάνει μέχρι 33 βαθμούς τουλάχιστον στα Ηπειρωτικά, μέχρι 36 περιμένουμε στον ομό Ηλίας. Ενώ αρχικά οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, κάποια στιγμή θα γίνουν 5. Τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε εξάρια τόσο ανοιχτά του Ιωνίου, τόσο στο Κυπαρισιακό, αλλά και ανατολικά της Κεφαλονιάς. Κατεβαίνοντας τώρα νοτιότερα, στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, έθριος ο καιρός, 34 με 35 και πρόσκαιρα 36 άρια περιμένουμε στα Ηπειρωτικά, κυρίως στον κάμπο της Σπάρτης. Οι άνεμοι τώρα θα είναι βόρειο-δυτικοί στο νότιο Ιόνιο μέχρι 5, στον Μεσσηνιακό μέχρι 4, ενώ βοριάδες από το βόρειο ρεύμα του Αιγαίου περιμένουμε πεντάρια στο Λακωνικό και 6 με 7 ανατολικά, κυρίως ανοιχτά του Μυρτώου. Θα επηρεαστούν σίγουρα και τη θάλασσα Κυθύρων. Ανεβαίνοντας τώρα στην Αρκαδία καθώς και στην Αργολίδα. Μεσημέρι, θερμοκρασίες γύρω στους 33, ίσως κάποιο 34, κυρίως στην Αργολίδα. Έθριος ο καιρός, ισχυρή άνεμη, ισχυρό βόρειο ρεύμα, 6 με 7 μποφόρ θα φτάσουν οι άνεμοι ανοιχτά του Αργολικού κόλπου, καθώς και τοπικά στο βόρειο Μυρτό. Πηγαίνοντας τώρα στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της νότιας Θερεάς, έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Και εδώ οι άνεμοι είναι βόρειοι από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ, εξάρια περιμένουμε κυρίως στα νησιά του Άργου Σαρονικού το μεσημέρι και το απόγευμα. 32 με 33 μέγιστες θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές για την εποχή και είναι μια χαρά. Πηγαίνοντας τώρα δυτικότερα, να δούμε την Αχαΐα αλλά και τα παράλια της νότιας Ετωλοκαρνανίας, μέχρι 35 μέγιστες θερμοκρασίες. Συνήθως αυτές παρουσιάζονται τόσο στα Ηπειρωτικά αλλά νοτιοδυτικά και τμήματα της Αχαΐας, αλλά και στα δυτικά νοτιοδυτικά τμήματα της Ετωλοκαρνανίας. Η άνεμη εδώ θα είναι μέχρι μέτρη, μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Πατραϊκό, βορειοανατολική στον Δυτικό Κορινθιακό, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Να πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε, να δούμε τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν έναν καιρό έθριο. Πολύ καλός ο καιρός. Η άνεμη είναι τοπικά ισχυρή στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ, για πολύ λίγο όμως. Στο Μυρτό όμως θα είναι 6 με 7 μποφόρ σχεδόν όλη την ημέρα. Μικρή άνοδο τη θερμοκρασία που θα γίνει αισθητή περισσότερο στα Ηπειρωτικά. Επίσης να δούμε από τον χάρτη της πολιτικής προστασίας, αυτό που απασχολεί και θα μας απασχολεί σχεδόν όλο το καλοκαίρι, από τις γεωγραφικές ενότητες οι οποίες είναι πορτοκαλί, δηλαδή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πλέον, είναι δηλαδή στα όρια του συναγερμού, στο συναγερμό έχουμε κόκκινο χρώμα, βλέπουμε κυρίως από την Ανατολική Πελοπόννησο, την μεριά της Κορινθίας, Αργολίδας, ένα πολύ μεγάλο βασικό κομμάτι στο κάμπο της Τρίπολης και επίσης στην Ανατολική Μάνη, θα λέγαμε, στο κομμάτι, μάλλον στην Ανατολική Λακωνία, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπου εκεί πέρα είμαστε σχεδόν στα όρια του συναγερμού. Όλη η άλλη Πελοπόννησο, εκτός από το κομμάτι των Καλαβρίτων, που και αυτό κίτρινο κανονικά θα είναι, είναι ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά και εφιστάμε την προσοχή σε όλο τον κόσμο. Αυτά για σήμερα, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.